μου αρέσουν οι μάσκες, ακόμα και οι πιο όμορφες. Κρύβουν τη διάθεση και την ψυχή. Προσπαθούν να κρύψουν αυτό που νιώθουμε, το φόβο και την απελπισία. Σε έναν κόσμο προσχημάτων και ψέματος, δεν χρειαζόμαστε άλλη υποκρισία. Είμαι πολύ νευρική, δεν ξέρω τίποτα από χορό. Πάω με το ένστικτο, βλέπεις. Για να σε διάλεξε η Μία κάτι θα ξέρει. Η Μία δεν κάνει ποτέ λάθος. Γεια σου, Λουνά. Τι τρέχει, Μανουέλ. Έλα μαζί μου, πρέπει να σου πω κάτι. Να πάμε. Α, Μία, μήπως έχεις ετοιμάσει τα σχέδια της νέας στολής. Σε ένα λεπτό έρχομαι. Έρχομαι. Πεινάω πολύ. Τι θα πάρεις? Τίποτα. Πάρε κάτι, κερνάω εγώ. Σοβαρά, δεν πεινάω. Σε μένα δεν περνάνε αυτά. Δεν σου έδωσαν λεφτά. Ναι, έλαβα ένα φάκελο με το επίδομα, αγόρασα τη στολή και τα απαραίτητα, τα υπόλοιπα όμως δεν θα τα αγγίξω καν. Τρελάθηκες. Εκμεταλλεύσου το μέχρι να μάθεις ποιος τα πληρώνει. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω ποτέ να μάθω. Θα σε βοηθήσω εγώ. Μόλις τελειώσω με το μορφόπεδο, θα ασχοληθούμε με αυτό. Έλα, Τόμας, που είσαι, σε ζητάγανε. Λυπάμαι, δεν είμαι εδώ για κανένα. Έχω προσωπικά να λύσω. Α, και μόνο που βλέπω το φιλαράκο του μου τη δίνει. Έχεις νέα από τον δημοσιογράφο? Α, ξέχασα να κοιτάξω το κινητό. Μα πού είναι, για να δω. Δεν σ' ανησυχεί ότι είπες για τον Κολούτσι? Η γριά μου δεν θα το μάθει. Έχει γύρισμα. Και στην τελική θα είναι ένα ακόμα ψέμα όπως τόσα άλλα. Ναι, αλλά αυτό που έκανες ήταν χοντρό. Συγγνώμη, δεν μπορώ να μην χαμογελάω όταν σκέφτομαι τη φάτσα της Μίας όταν μάθει τι έκανε ο μπαμπάς της. Τι θα κάνεις αν σ' ανακαλύψουν? 6, 9, 74. Θέλω μόνο να σου πω ότι έστω κι αν ο έρωτας αυτός είναι αδύνατος, είσαι το πιο ωραίο αγόρι του σχολείου. Ονειρεύομαι ότι κάποια μέρα θα με κοιτάξεις, αν και για την ώρα ξέρω ότι αυτό είναι αδύνατο. Οπ, τι να δω. Τίποτα, ανώνυμο γράμμα, το διαβάζω μόνος. Και δεν θα μου το δείξεις εμένα? Ο Πάμπλο Μπουσταμάντε είμαι, ο φίλος σου. Έλα, Τόμας. Φέρ το εδώ, να δω. Πηδές. Γεια. Καλά, δεν φοβερό. Είναι τα αστεία που κατέβασα από το ίντερνετ. Όχι, είναι κάτι προσωπικό, δεν σε ενδιαφέρει. Θα έχουμε δράματα τώρα να σου πω να κάτσεις σε άλλο τραπέζι για λίγο. Όχι. Δεν σε πειράζει. Όχι, όχι, καθόλου. Όχι. Ωραία, ευχαριστώ. Κρίμα που δεν γνωρίζω το Βλάκα που γράφει στην εφημερίδα. Γιατί με το καινούριο αμάξι του διευθυντή δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Συγγνώμη, αλλά τυχαία άκουσα αυτό που λέγατε πριν. Καλά σε λένε βιονικό αυτή. Αμα δεν κρυφάκουγα, αλλά αν σας ενδιαφέρει, έχω πρόσβαση σε κάποιον που ξέρει αυτούς που βγάζουν την εφημερίδα. Σοβαρά? Η Φέλη είπε ότι σε πλησίασε γιατί προσπαθούσε να γίνει φίλη σου. Αυτά είπατε? Όχι, Μανουέλα, αφού σου εξήγησα. Γιατί να σου πω ψέματα? Δεν στο είπα για να δημιουργήσω πρόβλημα. Η Φέλη με ανησυχεί. Και αυτό που λες με ανησυχεί ακόμα περισσότερο. Γιατί? Δεν συνειδητοποιείς πόσο ερωτευμένη είναι μαζί σου? Όχι και τόσο. Τα πάμε καλά, αλλά κανείς από τους δύο δεν μπορεί να είναι τόσο ερωτευμένος. Δεν γνωριζόμαστε και τόσο πολύ. Φαίνεται ότι έχεις πείρα με τις κοπέλες, αλλά με την αγάπη, μηδέν. Μικρούλα, με την αγάπη, μηδέν, Ωραία τα λες. Τι έχεις μέσα σε αυτό το κεφαλάκι? Έλα, άσε με, άφησέ με. Άσε με. Είσαι αθεράπευτα ρομαντική. Πώς θα καταφέρω να σε αλλάξω? Εντάξει. Επιτέλους, σε βρίσκω. Τι τρέχει? Ξέρεις πότε βγαίνει η Έρμη εφημερίδα? Δεν έχω ιδέα. Σίγουρα όμως δεν θα αργήσει πολύ. Πρόσεχε, γιατί είναι μυστικό. Το άτομο που μου το έδωσε είπε ότι κανείς δεν πρέπει να το δει. Μόνο εγώ και αυτός που θα το δημοσιεύσει. Οπότε το στόμα σου κλειστό. Μην πεις απολύτως τίποτα. Χαλάρωσε. Θα φροντίσω εγώ να φτάσει στην εφημερίδα. Να σου έχω εμπιστοσύνη όμως, έτσι. Μην πεις τίποτα γιατί θα τρελαθώ. Μην είναι ήσυχος, εντάξει. Πηγαίνω. Εντάξει. Αν ήξεραν ότι εγώ βγάζω την εφημερίδα, θα πάθαιναν ανακοπή όλοι τους. Ο διευθυντής του ΝΟΘ μόλις απέκτησε ένα ολοκαίνουργιο πολυτελές αμάξι. Πού βρήκε τα λεφτά για να το πληρώσει? Από το μέτριο μισθό του? Ή
Μήπως είναι δώρο κάποιου ισχυρού πολιτικού που τον πλήρωσε για να μην τιμωρήσει το γιο του όπως του αρμόζει. Δεν είναι δυνατόν. Χίλια ευχαριστώ για το αμάξι, κύριε Μπουσταμάντε. Ναι, βέβαια, μου αρέσει, αλλά παραπάει. Και πάλι χίλια ευχαριστώ. Όμως δεν ήτανε ανάγκη, δεν ήτανε. Πάντως είναι πολύ ωραίο. Α, μου επιτρέπετε να σας πω κάτι. Παρόλο που χάθηκε το έντυπο, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι με τον Πάμπλο. Αν πραγματικά αποφασίσει να πάρει... Όχι, 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 ναι, βέβαια. Είναι πιθανό να μην διατηρηθεί η στάση αυτή. Όμως θα κοιτάξω να τον παρακολουθώ. Και εσείς πιστεύω πως από το σπίτι θα... Όχι, βέβαια, δεν θα σας πω εγώ πως να τον μεγαλώσετε. Μια πρόταση έκανα μόνο. Ωραία, χάρηκα που σας άκουσα. Στη διάθεσή σας. Αντίο σας. Πώς μπαίνεις έτσι εσύ εδώ μέσα, μέσα στο γραφείο μου. Είναι δυνατόν. Μπαμπά, πού βρήκες το καινούριο σου αμάξι? Μου το έδωσε το διοικητικό συμβούλιο του σχολείου. Μου χρωστούσαν αναδρομικά από παλιά και με ξεπλήρωσαν με αυτό τον τρόπο. Θέλεις τίποτα άλλο? Τότε γιατί όλο το σχολείο λέει ότι στο έδωσε ο πατέρας του Πάμπλο για να καλύψει τις βρωμιές που κάνει ο μικρός? Αχ, κόρη μου, γιατί εδώ όλοι λένε κουτσομπολιά. Καθένας έχει την κακία του. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να τα ακούς εσύ αυτά? Από πότε ακούς τέτοιες φήμες? Και τώρα δίνε του, έχεις να πας στο μάθημα. Δεν σκοπεύω να ξανασυζητήσω το θέμα. Τελείωσε. Λοιπόν, γράψτε προσεκτικά το πρόγραμμα της χρονιάς. Μην μου πείτε ότι κάνατε κανένα λάθος, έτσι? Ναι, σ' ακούω. Φέτος θα έχουμε ηθική και φιλοσοφία. Ναι, για τώρα την έκτη ώρα θα πρέπει να σας πω ότι την θα γίνει ένα... δεν είχαμε τίποτα. Φέτος έχετε ένα μάθημα παραπάνω. Όχι, όχι, όχι. Αφήστε τα λόγια και γράψτε επιτέλους το πρόγραμμα. Συγγνώμη, καθυστέρησα γιατί ήμουν στη διεύθυνση. Ζητούσε οδηγίες, είμαι σίγουρη. Φυσικά, το γλυφτρώνει. Τα ίδια γράμματα. Δεν θέλω αντιρρήσεις. Το έχω εδώ μπροστά μου. Το εμπόρευμα έφυγε την περασμένη Πέμπτη και θα φτάσει το απόγευμα. Σας έφερα τις βιταμίνες σας, κύριε. Δεν ήρθε η εφημερίδα? Μάλιστα, κύριε, ήρθε. Γιατί δεν την έφερες? Ξέρεις ότι διαβάζομαι το πρωινό. Συγγνώμη, ξεχάστηκα, κύριε. Φέρτηνε, θέλω να δω το ένθετο με τα οικονομικά. Τι φέρνω? Λοιπόν, έλα. Στείλτε μου αύριο κιόλας τις επιταγές, αλλιώς δεν θα έχετε απόθεμα για τη σεζόν. Η καιρή είναι πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη για όλους. Ορίστε το ένθετο για την οικονομία. Τι είναι αυτό? Εγώ θέλω όλη την εφημερίδα. Όλη, κύριε. Δεν άκουσες τι είπα? Δεν νιώθεις καλά? Όχι, απλώς, ξέρετε, αν μου επιτρέπετε να προτείνω κάτι, άστε σήμερα μην διαβάζω. Φέρτη μου. Λοιπόν, δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα, έχω πολλή δουλειά. Μην ξεχάσεις να μου στείλεις άμεσα τις επιταγές. Σας συστήνω και πάλι να μην διαβάσετε την εφημερίδα, διότι υπάρχει κάτι που δεν θα σας αρέσει και πολύ. Μα τι εννοείς τώρα, Πίτερ, τι δεν θα μ' αρέσει? Αυτό, κύριε. Τι σημαίνει αυτό? Α, επιτέλους. Είχα ανάγκη να οριζοντιωθώ. Είναι απίστευτο τι έχουμε να διαβάσουμε. Εμένα δεν αντέχει το κεφάλι μου. Σε μια εβδομάδα θα έχω μείνει πίσω. Μην κάνεις έτσι. Αν βάλουμε τα δυνατά μας, θα είναι εύκολο. Α, τώρα δεν με απασχολεί καθόλου. Πρέπει να ανακτήσω δυνάμεις. Ξυπνήστε με την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει να φύγω. Για πού το έβαλες εσύ? Για λίγο. Έχω πρόβα. Ποια πρόβα δηλαδή? Θα σου πω μετά. Ποια πρόβα λέει? Με την ομάδα χορού. Τι πρόβα, τι πάει να κάνει? Α, ναι, δεν ήσουνα. Το σχολείο απέκτησε δική του ομάδα χορού, την οποία διευθύνει ποια άλλη, ξέρεις, η ανεγκέφαλη. Τι? Ναι. Τι έχεις εδώ? Γιατί διαβάζεις οικονομία αφού δεν έχουμε τέτοιο μάθημα? Δικό μου πρόβλημα. Τι κάνεις εδώ, ήρθες να με καλέσεις? Δεν κάνω αγαθοεργίες. Ήρθα να σου μιλήσω για τη Φέλη. Α, ναι. Τι έχεις να μου πεις γι' αυτό? Είναι η καλύτερη μου φίλη. Δεν θα σου επιτρέψω να την πληγώσω. Η Φέλη είναι μια χαρά μαζί μου. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Αν τελείωσες τώρα, χωριά. Δεν τελείωσα. Ακόμα. Νομίζεις ότι αυτό θα ευχαριστήσει τη Φέλη? Αυτό. Δεν σημαίνει τίποτα. Η Λούνα είναι φίλη μου και η Φέλη το ξέρει. Μάλιστα, σημαίνει κάτι. Επομένως, σημαίνει ότι με παρακολουθείς.
Γιατί? Γιατί είσαι ενδιαφέροντος? Όχι. Όχι και τόσο πολύ. Απλώς δεν θέλω να την κοροϊδέψεις. Ποιος σου είπε ότι την κοροϊδεύω? Ξέρω καλά τους τύπους σαν εσένα. Γι' αυτό? Ή γιατί πιστεύεις ότι η Φέλη δεν μπορεί να έχει φίλο? Πιστεύεις ότι η καλύτερη σου φίλη αξίζει τόσο λίγο που δεν μπορεί να την κοιτάξει κανένας σε αυτό το σχολείο? Φυσικά όχι. Πάλι διαφωνώ. Η Φέλη σε νομίζει φίλη της. Αλλά είναι για σένα ένα τα project σου, έτσι? Πώς ξέρεις εσύ για τα project? Μιλάω πολύ με τη Φέλη. Για μένα? Για όλους από λίγο. Δεν ξέρω γιατί. Όμως εσύ κάτι σκαρώνεις. Το καταλαβαίνω στο βλέμμα σου. Για το καλό σου, ελπίζω να μην χρησιμοποιήσεις τη Φέλη. Δεν με λένε κολούτσι. Δεν χρησιμοποιώ τους άλλους όπως η οικογένειά σου. Και τι ξέρεις εσύ για την οικογένεια? Τίποτα. Μόνο ότι εσύ ξέρεις καλά να χρησιμοποιείς τους άλλους. Υποθέτω ότι το έχετε οικογενειακό. Ένας ξένος μόνος, που δεν λαμβάνει γράμματα, δεν μιλάει στο τηλέφωνο. Μιλάς και πολλά για οικογένειες, δεν έχεις ιδέα. Τι σημαίνει αυτό? Έχεις δίκιο. Δεν έχω οικογένεια χάρη στον μπαμπά σου. Και εσύ θα πληρώσεις γι' αυτό. Ξέρετε ότι δεν μπορείτε να μείνετε όλες. Σήμερα είναι η τελική επιλογή και πρέπει να περιμένουμε τη μία. Ωραία. Αρχίστε λοιπόν να προθερμαίνεστε. Εντάξει. Παύλο, Παύλο, για πες μου, ποια να μου έστειλε το γράμμα? Λες να είναι η Λάουρα? Είναι πάρα πολύ όμορφη. Ή η Ντολόρες. Έχει πάρα πολύ ωραίο βάδισμα αυτή. Ναι, 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 έχεις δίκιο, αλλά ο μόνος τρόπος είναι να εμφανιστείς. Ναι. Τότε θα φανεί και θα μπορούμε να διαλέξουμε. Ωραία. Ναι. Γεια. Τι κάνετε? Μπορώ να δω την κοπέλα μου? Όχι, φύγετε. Μα γιατί κάνεις έτσι, γιατί να μην τη δω? Σε παρακαλώ. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Τι? Εσείς τι λέτε, κορίτσια, μπορούν να μείνουν? Όχι. Ναι, εντάξει. Τώρα θα δούμε αν η ανεγκέφαλη θα διευθύνει την ομάδα χορού. Μάρισα, μην κάνεις τίποτα, δεν σε συμφέρει. Αδιαφορώ πλήρως αν με συμφέρει ή όχι. Θέλω να σου διευκρινίσω κάτι. Το καινούριο αμάξι του διευθυντή είναι πληρωμή χρέους του σχολείου. Γι' αυτό να μην κάθεσαι και λες βλακίες. Τι λες τώρα? Μην κάνεις την ανήξερη. Έδωσες ένα γράμμα στον Κίντο. Αναγνώρισα τα γράμματά σου. Και τι σημαίνει αυτό? Εσένα σε προσέλευαν δικηγόρο του? Αυτοί που βγάζουν την εφημερίδα δεν δημοσιεύουν ψέματα. Α, ψέματα. Τότε γιατί το αμάξι το έφερε στον πατέρα σου ένας από τους γορίλες που συνοδεύουν τον Μπουσταμάντε? Λες ψέματα. Τον είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Τον είδα. Καλά. Σε καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο να δεχτείς ότι ο πατέρας σου είναι ένα σκουπίδι. Κάνει για φίλος του δικού μου. Ο μπαμπάς μου δεν είναι έτσι. Άκουσε. Αν προτιμάς να μην βλέπεις την αλήθεια, είναι πρόβλημά σου. Αλλά αν έχεις τα κότσια, υπάρχει τρόπος να μάθεις την αλήθεια. Ποιος? Κοίτα, το αμάξι έχει πινακίδα. Μάθε σε ποιον είναι καταχωρημένη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πιστεύω ότι ο δήμαρχος, ο πατέρας του Παύλο, έχει κάποια σχέση. Τώρα, κουκλάρα, πολύ θα ήθελα να τα πούμε εδώ πέρα, αλλά έχω κάτι πολύ πιο σημαντικό να κάνω. Τα λέμε μετά. Φίλη, θέλω να γίνω φίλη σου. Το καταλαβαίνεις? Εμένα μη μου κάνεις τη σιγανό παπαδιά. Δεν μπορείτε να μένετε εδώ μέσα αν δεν συμμετέχετε κι εσείς σε αυτό που τι κάνουμε. Τι εδώ, δεν τίποτα με τη φιλενάδα μου. Εδώ είναι μόνο για την ομάδα χορού. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε εδώ. Νομίζω ότι είμαστε καλύτερες από όλες σας. Το πιάσες? Αυτή η Μαρίσα είναι σούργελο. Σε παρακαλώ, Τόμας, δεν αντέχω να τη βλέπω. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Πάμε, σε παρακαλώ. Μα δεν τη βρήκαμε την κοπελιά. Στάσου, πού θα πας? Αυτό θα το φροντίσουμε μετά. Δεν αντέχω να βλέπω τη Μαρίσα, σου λέω. Πάμε να φύγουμε. Έλα, από χώρα. Μα σας το ξαναείπε και χθες, κύριε. Η κυρία έχει γυρίσματα. Ας είναι και στην Κίνα, το ίδιο μου κάνει. Πες της ότι αν σε μία ώρα δεν μου έχει τηλεφωνήσει, θα της κάνω μήνυση. Κατάλαβες? Εμπρός, εμπρός. Ω, πού έκλεισε? Σε παρακαλώ, Σόνια, απάντησε. Γεια! Yeah! Yeah! Αλλά ξανακαλέστε με, ίσως με πετύχετε. Σόνια, η Πέπα είμαι. Σε παρακαλώ, πάρε με το συντομότερο. Θα σε βάλουν φυλακή.
διεύθυνση οχημάτων. Θα ήθελα να πάρω κάποιες πληροφορίες από σας. Ναι, θα ήθελα να μάθω για κάτι πινακίδες. Ποιος τις δήλωσε, αν έχουν κάποια σχέση με το Δήμο. Ναι, 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 σημειώστε τον αριθμό της πινακίδας. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, όχι βιαιότητες. Μην ρίχνουμε το επίπεδο. Υπάρχουν κανόνες. Οι εγγραφές ήταν χθες. Εσύ δεν γράφτηκες. Δεν μπορείς να μπει στην ομάδα. Σε περιμένω του χρόνου, αλλά στην ώρα σου. Μουα. Λοιπόν, αρκετή ώρα χάσαμε. Γιατί θέλεις να είσαι μαζί τους? Για να τις ενοχλώ, γιατί άλλο? Πρέπει να βρεις οπωσδήποτε άλλο τρόπο, εδώ δεν γίνεται να το καταφέρεις. Α, έτσι λες εσύ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, μου έπεσε. Σήμερα κιόλας στείλε γράμματα στους γονείς αυτών των παιδιών από την πέμπτη τάξη. Να μάθουν ότι τα μωρά τους δεν είναι και διαμάντια. Μάλιστα. Τους θέλω όλους μπροστά μου για να τους εξηγήσω ότι εδώ δεν είναι αναμορφωτήριο. Είναι ένα πολύ καλό σχολείο. Με συγχωρείτε, κύριε Διευθυντά. Λοιπόν, ζήτησα άδεια όπως αρμόζει. Τι θες? Σ' αρέσει? Το έφερα για το καινούριο σου αμάξι. Γλωρία, πήγαινε στη δουλειά σου, παρακαλώ, και κλείσε την πόρτα αν θέλεις. Μάλιστα. Σε συγχαίρω για το αμάξι. Έκανα κάποιες έρευνες και έμαθα ότι το αγόρασε ο Δήμος. Α, είσαι μεγάλη τετέκτη. Γιατί, μπαμπά, και μου είπες και ψέματα. Έχεις δίκιο. Τι αηδία, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν είσαι μωρό πια, κόρη μου. Πρέπει να μάθεις ότι έτσι είναι ο κόσμος. Όλα αυτά συμβαίνουν γύρω μας. Είναι συμφωνίες. Είσαι διεφθαρμένος. Όχι! Είμαι ένας καημένος που προσπαθεί να επιβιώσει σε μια χώρα που αν δεν έχεις γνωστούς, δεν έχεις ευκαιρίες. Μου έρχεται να ξεράσω. Τι θες να κάνω? Εσύ και η μάνα σου ζητάτε όλο και περισσότερα συνέχεια. Κι εγώ προσπαθώ να σας τα δίνω, αλλά ποτέ δεν σας φτάνουν. Δεν έχεις δίκιο, για σένα το έκανες. Ο τύπος έχει γνωστούς, Πιλάρ, έχει μεγάλες άκρες. Με συμφέρει να τα έχω καλά με τον Μπουσταμάντε. Ίσως το μέλλον μου βρει δουλειά καλύτερη από αυτή. Αν δεν σ' αρέσει, γιατί δεν φεύγεις? Θα ήταν πιο τίμιο από το να ξεπουλιέσαι. Είσαι πολύ αθώα, κόρη μου. Αλλιώς είναι ο κόσμος. Δεν είναι εύκολο να επιβιώσεις. Τι θα πεις τους άλλους όταν αρχίσει να μαθαίνετε? Τι θα πεις τότε, μπαμπά? Θα αρνηθώ. Θα αρνηθώ τα πάντα. Και εσύ θα με υπερασπιστείς. Πέπα, στείλε μου ό,τι σου ζητώ επιγόντως. Θέλω να φτάσει σήμερα κιόλας. Έλα, έλα τώρα, μην είσαι σπαστική. Φυσικά και θα σε αφήσει η μαμά. Με άκουσες τι σου είπα? Μάρισα, δεν ξεκουράζεσαι ποτέ? Πρώτα πρέπει να ρίξω αυτή την αλαζονική μία από το συννεφάκι της. Καλώς στην πρώτη χορεύτρια της ομάδας. Ζήτησα από τη γραμματεία να δω την εφημερίδα. Άμα έχεις μέσον, όλα γίνονται. Δες τη βρήκα. Δεν το πιστεύω. Μου φαίνεται ότι ο φίλος ο δημοσιογράφος το παράκανε. Όχι, είναι καλό. Τι είπε η ανεγκέφαλη όταν το είδε? Δεν της το έδειξα, τρελή είσαι. Πολύ κακός. Η αρχηγός της ομάδας με τις Μπάρμπι πρέπει να ενημερώνεται. Μαρίσα, μη, σε παρακαλώ. Μαρίσα, γιατί με αψήφισες έτσι μπροστά στα κορίτσια? Αν τι σε πείραζε να έμεναν ο Πάμπλο και ο Τόμας? Αν είσαι κακοδιάθετη γιατί ο φίλος σου δεν σου δίνει σημασία, μην τα βάζεις μαζί μου. Μην υπερασπίζεσαι και τόσο τον Πάμπλο. Είναι η πρώτη φορά που αυτός ασχολείται μαζί σου, το ξέρεις? Φτάνει, κορίτσια. Δεν θέλω να σας ακούω άλλο να μαλώνετε για βλακείς. Αυτό το κτηνάκι μας διέλυσε το στερεοφωνικό. Αυτό είναι πρόβλημα. Μην κάνεις έτσι, θα φέρω το δικό μου και τέρμα. Δεν είναι απλή αλλαγή στερεοφωνικού. Δεν καταλαβαίνετε ότι μας κήρυξε πόλεμο. Αχ, Μία, μην υπερβάλλεις. Τι μπορεί να μας κάνει αυτή? Στον κόσμο των κανονικών ανθρώπων, η κλειστή πόρτα σημαίνει ότι πρέπει να χτυπήσεις. Φυσικά, στο στάβλο που μεγάλωσες εσύ, δεν είχε πόρτες. Δεν είχε ούτε πόρτες, ούτε σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Καλύτερα ο μπαμπάς σου να πάψει να ενοχλεί τη μαμά μου, γιατί θα τους σπάσω τα δόντια. Είναι τρελή. Τι ήθελε να πει? Τίποτα, με αυτήν δεν βγάζεις νόημα ποτέ. Κοιτάξτε.
Κάτι, κορίτσια! Κορίτσια, τα τρία! Πες κάτι! Παπάς μου! Ο παπάς μου! Παπά! Παπά! Αγαπητοί γονείς... Με συγχωρείτε. Έλα άλλη ώρα, τώρα έχω δουλειά. Ξέρετε, ανησυχώ. Ψάχνω τον Μανουέλ παντού, αλλά δεν τον βρίσκω. Μήπως ξέρετε πού είναι? Ζήτησε άδεια να βγει. Πού πήγε? Μια επίσκεψη σε ένα συγγενή μάλλον. Τον φώναξαν από την κλινική. Κάθισε σε παρακαλώ. Με συγχωρείς που άργησα. Ελπίζω να μην περιμένεις πολύ. Όχι, δεν ήθελα να... Είχα ένα προβληματάκι με το δικηγόρο μου. Όχι, όχι, μην το σκέφτεσαι. Ξέρω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να σου δώσουν άδεια από το σχολείο. Όχι, όχι, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Άλλωστε... Πρόκειται για δική τους δουλειά σχεδόν. Θα κάνω μια εργασία για το marketing και θα τη στηρίξω σε μια έκθεση που θα κάνω για σας. Πολύ μεγάλη τιμή για μένα. Και δική μου τιμή. Θα ήθελα, αν έχετε χρόνο, να ρίξετε μια ματιά σε αυτό εδώ. Κοιτάξτε. Βέβαια, άσε μου ένα αντίτυπο. Όχι, όχι, όχι. Μπορούμε και τώρα. Να αρχίσουμε με τις ερωτήσεις, παρακαλώ. Πόσες εταιρείες απαρτίζουν τον όμιλο Κολούτσι? Να σου πω. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Παρακαλώ πάρα πολύ, μιλήστε στην κόρη σας. Την έπιασε ιστερία. Οχ, τι έγινε πάλι τώρα. Έλα. Μη με κοιτάς με αυτά τα ματάκια, γιατί λιώνω. Αχ, Τόμας, μη με ζαλίζεις. Σοβαρά μιλάω, με τρελαίνεις. Στοίχημα ότι είναι η Ντολόρες. Η Ντολόρες. Τι λες τώρα, μωρέ. Αυτή είναι πολύ ντροπαλή. Αποκλείεται. Πολύ σωστά. Έχεις δίκιο. Επειδή όμως ντρέπεται να μου μιλήσει, μου έστειλε γράμμα. Τι λέει, για να δω. Μου είπε ότι μ' ονειρεύτηκε. Α, τι πρωτότυπο. Μην νομίζεις, είναι πολύ, πολύ πρωτότυπο. Καταπληκτικό όνειρο. Για δες, η τροπαλούλα, πήρε φόρα η μικρή. Όχι, δεν είναι οι Ντολόρες, όχι. Αποκλείεται. Ποια να είναι, Θεέ μου. Πρέπει να μάθω οπωσδήποτε ποια μου γράφει. Για να δούμε παρακάτω τώρα. Πες μου, τι σου είπε ο γέρος σου? Ότι φυσικά όλα είναι ψέματα, ανοησίες της τρελής για να τραβήξει την προσοχή. Όμως μου είπε ότι οι νομικές διαδικασίες ξεκίνησαν. Μία, σου έκανε ένα τσάι. Θα σου κάνει καλό. Εδώ λέει ότι την ακολούθησε μέχρι το σχολείο. Τι το πιστεύω, το όνομα του σχολείου έγινε Βούκινο. Μη διαβάζεις αυτά τα σκουπίδια. Τώρα... Περνάω κρίση σίγουρα. Μου έσπασε τον ήχη. Αυτό μου έλειπε τώρα. Το στεροφωνικό μπαμπάς και τώρα. Έλα, μην κλαις. Εκπληρώθηκε η προφητεία, το τέλος του κόσμου. Μία, τον ήχη δεν είναι και τόσο σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό. Η μανικιουρίστ μου δεν μπορεί να έρθει τώρα. Τι θα κάνω? Ίσως μπορώ να σε βοηθήσω. Συγγνώμη για το αμάξι. Δεν τα είχα μαζί σου. Αν σε πλήγωσα, συγγνώμη. Με συγχωρείς. Σε άκουσα. Επιβεβαίωσα την πινακίδα. Αυτή που πρέπει να ζητήσει συγγνώμη είμαι εγώ. Ω, είναι ζόρικο όταν πέφτει η μάσκα των μεγάλων. Όλοι με μισούν, Μαρίσα. Πάντα με μισούσαν. Μετά από αυτό θα με σταυρώσουν. Και τι σε νοιάζουν εσένα οι άλλοι? Δεν είναι και τόσο εύκολο. Με κριτικάρουν συνέχεια. Όλα τα αγόρια με πλησιάζουν μόνο και μόνο επειδή είμαι η κόρη του διευθυντή. Και τώρα αυτό. Ξέρεις τι κάνω εγώ όταν κάποιος πάει να με δυσκολέψει? Τον φαντάζομαι να πηγαίνει στην τουαλέτα και να δυσκολεύεται αυτός. Να σφίγεται. Έτσι. Δεν σε πιστεύω πια, γελάς με όλα. Αυτή η κούκλα είναι η άμυνά μου. Δεν σε εμφανίστηκε στη βιβλιοθήκη. Για να δω. Η καινούργια εφημερίδα. Ξέχνα το. Δεν λέει τίποτα για τα δικά σου. Δεν βλέπω τίποτα. Κρίμα που αυτό δεν θα αλλάξει τίποτα. Τουλάχιστον δεν διέρευσε. Δηλαδή μου ορκίζεσαι ότι δεν έχεις τίποτα με τον Μανουέλ? Το ορκίζομαι πια, είμαστε φίλοι. Έτοιμη, τελείωσα. Α, είναι απίστευτο! Δεν σου αρέσει? Το έκανες καλύτερα και από τη μανικιουρίστ. Αν δεν ήσουν εσύ, Λούνα, θα έκανα μέρες να βγω από το δωμάτιο. Γιατί? Είσαι τόσο όμορφη, δεν χρειάζεται να ανησυχείς για την εμφάνισή σου. Μην νομίζεις, είναι δύσκολο να είμαι εγώ, και ψυχικά και σωματικά δηλαδή. Σε σένα μπορώ να το πω, αυτό είναι από τα μεγαλύτερα μυστικά μου. Δες, τι να δω, δεν βλέπω τίποτα. Μα δεν βλέπεις,
Είναι ξεκάθαρο. Το δεξί αυτή είναι πιο πεταχτό από το αριστερό. Καμία σχέση. Η μαμά σου είναι όμορφη σαν και σένα. Δεν ξέρω. Πέθανε όταν ήμουν μικρή. Σκοτώθηκε σε ατύχημα. Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Δεν πειράζει. Πραγματικά δεν τη γνώρισα καν. Και στις φωτογραφίες μοιάζατε. Ποτέ δεν είδα φωτογραφία. Δεν σε πιστεύω. Ναι, ο παπάς μου δεν έχει ούτε μία. Ποτέ δεν την έβγαλε φωτογραφία. Ναι, μια φορά την έβγαλε. Αυτή ήταν δική της. Είναι κάπως ταλαιπωρημένη, γιατί ήταν πεταμένη. Α, πανέμορφη. Είμαι αρκετά καλή με τις χειροτεχνίες. Σοβαρά. Με τη θεία μου θυμάμαι, βλέπαμε όλες τις εκπομπές για χειροτεχνίες. Θα τα καταφέρεις εσύ. Ναι, θα προσπαθήσω. Εσύ έβγαλες αυτή τη φωτογραφία. Α, τι να σε περίμενε, δεν ήρθε ακόμα η σειρά σου. Πού το βρήκες εσύ αυτό. Ακούστε. Ο Μανουέλ φαίνεται ότι είναι ο τυπικός Μεξικάνος άντρας. Σε μία μόνο μέρα συναντιέται με τη Λούνα. Και μετά εμφανίζεται με τη Μία, η οποία κάτι του έλεγε για τη φωτογραφία. Πολλά πήγαινε, έλα στο σχολείο μας. Θα δώσει σημασία σε αυτές τις ανοησίες. Μία, κινδυνεύει η φιλία μας. Πες μου την αλήθεια, έτσι την έβγαλες. Όχι, όχι. Αυτή τη φωτογραφία την έβγαλε η Μαρίσα. Και γιατί το έκανε. Ήταν ένα παιχνίδι, αυτό μόνο. Απαράδεκτο. Αλλά την πάτησε τώρα. Αυτή είναι η απόδειξη ότι εκείνη τελικά βγάζει την εφημερίδα. Ίσως κάποιος της έκλεψε τη φωτογραφία. Δεν ξέρω. Μην την υπερασπίζεσαι. Και ότι μιλούσες με τον Μανουέλ για τη φωτογραφία. Μα φυσικά όλα ψέματα είναι. Συγγνώμη που σου φώναξα μία. Όμως τρελάθηκα όταν την είδα. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Και εσύ δίνε του από εδώ. Δεν θέλω τις φιλενάδες της εδώ μέσα. Μην μιλάς έτσι, η Λούνα. Μου έφτιαξε τον ήχη μου. Μα δεν βλέπεις το παιχνίδι της. Σου κάνει την καλή για να παίρνει πληροφορίες για τη φίλη της. Μη μαλώνετε για μένα, σας παρακαλώ. Έφυγα ήδη. Αχ, δεν το πιστεύω. Έχει πάει 8 το βράδυ και τώρα τελειώνω τις ασκήσεις. Εγώ είμαι χειρότερα. Μια ώρα παλεύω με αυτό και δεν μου βγαίνει. Άντε κάνε ένα ντους. Θα σε βοηθήσει να ξυπνήσεις. Έλα λοιπόν, έλα. Θα σε βοηθήσω εγώ μετά στις ασκήσεις. Έλα λοιπόν, τι φίλοι είμαστε, πάμε. Έλα, έλα, μην ανησυχείς, έλα. Όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ. Έλα, γεια. Ξεκίνησα τις ασκήσεις σου, Μάρκο. Δεν είμαι ο Μάρκος. Η Γκλώρια μου είπε ότι ένα συγγενή σου νοσηλεύεται. Πώς είναι? Καλά, καλά. Δεν είχε τίποτα σοβαρό. Α, μου είχες πει ότι δεν είχε συγγενείς εδώ, ε? Ναι, ναι, όχι. Ουσιαστικά δεν είναι συγγενής. Είναι παλιός γνωστός του πατέρα μου, αυτό. Και δουλεύει με τον μπαμπά της Μίας. Γιατί? Ο φάκελος με το λογότυπο Κολούτσι. Δεν θέλει και πολύ να καταλάβεις, έτσι. Αν δεν θες, δεν χρειάζεται να μου εξηγήσεις τίποτα. Το μόνο που συζητώ είναι να προσέχεις. Γιατί? Δεν έχεις κανένα να σε καλύψει εδώ. Κοίτα, ένα λάθος βήμα και είσαι... Είσαι εκτός σχολείου μετά. Δεν ξέρω τι κάνεις, ούτε γιατί. Α, και ήρθε θέλει να σε βρει 3 φορές. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτή την άδεια. Σας παρακαλώ, κυρία, κάντε κάτι. Σας παρακαλώ, κορίτσι, ηρεμήστε. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Έλα μία, εξήγησε μου. Η ομάδα μου έκανε πρόβα την καινούργια χορογραφία και η Μαρίσα μπήκε μέσα και έριξε κάτω το στερεοφωνικό. Κατά λάθος θα έγινε. Όχι, όχι, κατά λάθος. Επίτηδες το έριξε. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά μου φάνηκε ότι μιλούσατε για το στερεοφωνικό. Ναι, μόλις το έμαθα και θα ήθελα να μου δώσεις μια εξήγηση. Αλήθεια είναι, συγχωρέστε με, είμαι τόσο αδέξια που σκόνταψα και το έριξα, αλλά δεν το ήθελα. Ας τα ψέματα, επίτηδες το έκανες. Και ηλίθια, ναι, το ξέρουμε. Ας ευχαριστώ που έχεις τόση κατανόηση, Μία. Μην ανησυχείτε όμως, θα τη διορθώσω τη ζημιά. Δεν χρειάζεται, αύριο θα φέρουμε άλλο στερεοφωνικό. Τα διορθωμένα δεν είναι τόσο σκήμα. Όχι, όχι, προφανώς, δεν εννοούσα να διορθώσω κάτι. Περιμένετε εδώ, επιστρέφω αμέσως. Μαρίσα, μην δίνετε σημασία στην τρελή. Σας παρακαλώ πολύ. Λερώνει. Αυτό. Η μαμά μου έστειλε καινούριο στερεοφωνικό. Έχει έξοδο για ενισχυτή ήχου, ειδικά φώτα και επίσης ένα μηχάνημα για να βγάζει καπνό, σαν και αυτά που έχουν στο θέατρο. Σοβαρά, είναι υπέροχο. Είναι το τελευταίο μοντέλο που κυκλοφορεί στην αγορά.
Και αυτές οι τάβλες τι είναι? Για να φτιάξουμε σκηνικό. Η μαμά λέει πως όταν είναι για πρόβα πρέπει να είναι βασιλική. Θα κόστησε μια περιουσία, παιδί μου. Α, δεν θα σας κοστίσει τίποτα. Είναι δώρο από εκείνη για να σας ευχαριστήσει που με αφήνετε να κάνω το δοκιμαστικό. Όχι, βέβαια. Κανείς δεν θα σε αφήσει να κάνεις δοκιμαστικό, ό,τι και να φέρεις. Η ημερομηνία έκλεισε, έτσι, κυρία. Μία. Εσύ είσαι η χορογράφος. Αλλά η ομάδα του χορού εξαρτάται από το τμήμα μου. Και δεν βλέπω κανένα λόγο να μην δοκιμάσει. Α, ευχαριστώ. Είστε πολύ καλή, κυρία. Πάω να κάνω πρόβα τα βήματα. Αυτή τη φορά η παλιοφυλάδα δεν λέει τίποτα για σένα, Πάμπλο. Βέβαια. Αυτή η Μαρίσα τρόμαξε και έπαψε να βγάζει διάφορα για μένα. Ξέρει τι τη συμφέρει. Το δικό σας στεύχος είναι ακριβώς ίδιο με το δικό μου ή μήπως έχει μία επιπλέον σελίδα? Ίδια είναι. Μα τι λες τώρα? Δεν είναι δυνατόν! Δεν είναι δυνατόν! Τι μίγα το τζίμισε. Ωχ, Σόνια, Σόνια, που είσαι, γιατί δεν γυρνάς? Πέπε! Ω, τέλος! Πέπε, τι κάνεις, γλυκιά! Ξέρεις! Αχ, Πέπε, να ξέρεις, τα γυρίσματα είναι μούρλια! Καλά, ό,τι κάνω εγώ, βέβαια, είναι μούρλια, δεν το συζητώ. Και μπόρεσα και γύρισα και νωρίτερα. Ναι, έβλεπες τα φώτα, ήταν καταπληκτικά! Και εγώ ήμουν εκθαβωτική! Πάλι καλά, Σόνια, ευτυχώς! Τι τρέχει, γιατί τέτοια μούτρα, Πέπε, γιατί είσαι έτσι, έλα! Δεν άκουσες τα μηνύματά μου. Σου τηλεφώνησα πολλές φορές. Καλά, καλέ, πώς κάνεις έτσι, δεν έκανε για κανένα φόνο, απλώς ξέχασα να ζητήσω περιαγωγή. Έπαθε τίποτε μικρή? Όχι, εσύ θα πάθεις. Πάρε. Τι είναι αυτό? Δικαστική κλήση από κάποιον Φράνκο Κολούτσι. Σε καταγγέλει για συκοφαντία. Τι! Κορίτσια, κορίτσια, θα θέλατε να μπείτε στην ομάδα του χορού ή όχι? Πολύ, αλλά προσπάθησα 20 φορές και ποτέ δεν με δέχτηκαν. Φέτος δεν δοκίμασα. Εσύ, Ευχαίνια... Δεν είμαι τρελή να ασχολούμαι με αυτά και ειδικά αν πρέπει να βλέπω τη φάτσα αυτής της ανυπόφορης. Θα τους τις πάμε, θα τους τη χαλάμε, θα είναι τέλεια. Όχι. Μην το συζητάτε, κορίτσια, η ημερομηνία έκλεισε πια. Πάντα γίνεται την πρώτη μέρα των μαθημάτων. Όχι, φέτος όμως θα υπάρξει και δεύτερη ημερομηνία. Η Μαρίσα τα κατάφερε. Σοβαρά. Βέβαια, πάω να αλλάξω και θα σας τα πω μετά. Έρχομαι μαζί σου. Είναι απίστευτο. Αυτό το κορίτσι πετυχαίνει ό,τι θέλει. Εσένα έψαχνα. Είδες εδώ, ε? Ναι, γιατί? Γιατί οι φίλοι σου δεν δημοσίευσαν την πληροφορία. Α, τι να κάνω. Εγώ τους έδωσα το φάκελο. Ξέρεις μήπως να μου πεις τι έλεγε? Όχι, βέβαια. Ήταν κλειστός. Δεν συνηθίζω να ανοίγω ξένα γράμματα. Είχε πληροφορίες δυσάρεστες για τον πατέρα σου και περίεργο που το νέο δεν βγήκε. Καθόλου περίεργο. Οι φίλοι μου δεν ήθελαν να πολεμήσουν τον διευθυντή. Υπάρχει κι άλλη πιθανότητα όμως, Πιλάρα, ε? Ποια? Οι φίλοι σου να μην υπάρχουν και να εκδίδεις εσύ την εφημερίδα. Εσύ την εκδίδεις. Γι' αυτό έκοψες την είδηση. Α, κόφτω πια. Εξάλλου δεν ήξερα τι είδηση ήταν, Χριστιανέ μου. Τώρα το έμαθα κι εγώ. Δεν πιστεύω. Εμένα η μύτη μου πιάνει τα πάντα, έτσι. Τα χάνεις. Είσαι νεοφερμένος και κανείς δεν σου δίνει σημασία. Πολύ αγχώθηκες, Πιλάρ μου. Αυτό σημαίνει ότι έχω δίκιο. Θα σε κυνηγήσω και θα αναγκαστείς να δουλέψεις για μένα. Δεν μπορείτε να μπείτε έτσι, κυρία. Η Σόνια, ρε, δεν χρειάζεται εισαγωγές. Κυρία, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Αν το αφεντικό σου έχει τα κότσια να μου στείλει αυτό, τώρα να τα βρει για να μου το πει προσωπικά. Σας ικετεύω, κυρία, να φύγετε. Ο κύριος δούλεψε πάρα πολύ και τώρα αναπαύεται. Θέλει να ησυχάσει, δεν καταλαβαίνετε. Θα το ξυπνήσω εγώ. Αχ, μη! Μα τι έγινε, Πίτερ, τι είναι όλα αυτά? Συγγνώμη, κύριε, δεν μπόρεσα να τη σταματήσω. Να καλέσω την αστυνομία, θέλετε να την πάρω? Εσύ σταμάτα! Κυρία μου! Εντάξει, πήγαινε, Πίτερ. Είστε σίγουρος, κύριε? Θα αναλάβω. Καλάρωσε, δεν θα τον φάω, μην ανησυχείς. Μη βαρύ το μαχιά σου κιόλας και μου κάτσεις στο στομάχι. Τι θέλετε, να με χρησιμοποιήσετε για διαφήμιση? Σας το λέω από τώρα. Όσοι προσπάθησαν να με εκμεταλλευτούν, την πάτησαν. Δεν μπορώ να πιστέψω τι λέει αυτό το σκουπίδι. Εκμεταλλευτήκατε το ατύχημα για να κάνετε αυτό. Το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Εσείς εκμεταλλεύεστε την κοινωνική μου θέση για να ανέβετε. Ή κάνω λάθος? Σας παρακαλώ. Εσείς μόνο γραφείο τελετών θα μπορούσατε να διαφημίζετε, γιατί είστε πιο νεκρός παρά ζωντανός. Μα πώς τολμάτε να μου συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο? Μην τολμήσετε να συνεχίσετε με αυτό, γιατί θα πληρώσετε πολύ ακριβά. Σας ενημερώνω ότι πάντα φρόντιζα να μην βγαίνω στις εφημερίδες και στα περιοδικά.
Μου κόστισε πολύ χρόνο και πολλά χρήματα. Δεν θα διαλύσετε εσείς τώρα το χαμηλό μου προφίλ. Έγινα σαφής. Εμένα δεν με ξεγελάτε. Α, πάει να μου κάνει το θύμα αυτός που με κυνηγάει κιόλας. Μπα. Όχι, ναι, φαντάζομαι γιατί το κάνατε. Είναι χαρακτηριστικό των ανίκανων ανδρών. Ποτέ δεν θα κυνηγούσα μια γυναίκα του επιπέδου σας. Δεν θα μπορούσατε. Όταν τελειώσουν τα μίντια μαζί σας, δεν θα έχετε κουράγιο για τίποτα απολύτως. Δεν θα μπορείτε να βγείτε ούτε ένα κουτί σπίρτα να πάρετε. Και αυτό να το βάλετε εκεί που ξέρετε. Α, δεν το αντέχω να είναι όλα τόσο τέλεια. Θα σε συνοδέψω έξω εγώ. Δεν χρειάζεται, ξέρω το δρόμο. Τα μαζεύω εγώ, κύριε. Αυτά, θα τα μαζέψω εγώ. Πήγαινε και βρες μου το δικηγόρο μου. Μάλιστα. Έλα, Λούνα, πρέπει να σου πω κάτι. Ευχαριστώ που με βοήθησες με τη Φέλη. Εγώ την έβγαλα τη φωτογραφία. Όμως δεν το έκανα για να τη στεναχωρήσω. Εντάξει, σε πιστεύω. Thanks, honey. Don't worry. Θα μάθεις λίγο όλες τις αγγλικές λέξεις που δεν μπορούν να λείπουν από το λεξιλόγιο σου. Εντάξει. Παιδιά, μήπως πεινάτε. Το περάστε, όλα είναι έτοιμα. Απαντούν σε αυτή την κλίση και τον κλείνω. Σου θυμίζω ότι τα κινητά απαγορεύονται στο γεύμα. Σας παρακαλώ, φοβάμαι πως είναι ο μπαμπάς μου ο καημένος. Εντάξει. Α, ναι. Μην αργήσεις όμως. Ναι, 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 ναι. Ναι, ποιος είναι? Μανουέλ. Γεια σου, Φέλη. Σε περίμενε να φάμε μαζί. Ναι, ναι, μου είπαν ότι ήρθες να με βρεις. Ναι, ήμουν χάλια με κάτι που γράψανε στην εφημερίδα του σχολείου. Ξέρω όμως ότι ήταν ψέματα να... Δεν την είδα. Τι έλεγε? Για ότι η μία ήρθε να σου μιλήσει για μια φωτογραφία σου που είχες βγάλει με τη Λούνα. Είναι αλήθεια? Αλήθεια είναι. Είσαι σίγουρος? Ναι, βέβαια μου άρεσε ο τίτλος. Ήταν λίγο τολμηρός, αλλά ήταν πολύ καλός, φυσικά. Ναι, είναι αλήθεια. Δεν θα σε στείλω στο στόμα του λύκου. Λοιπόν, γι' αυτό με πήρες. Το έκανες? Και τι έμαθες? Στο σημερινό επεισόδιο ακούστηκαν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί Νικολέτα Βλαβιανού, Στάμη Κακαρά, Στέλιος Καλαθάς, Σία Κοσκινά, Νίκος Νίκας, Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Γιώργος Πετρόχυλος, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Χρήστος Ιδιώτης, Γιώργος Χατζηγεωργίου. Ηχοληψία, Βασίλης Βασιλάκης, Χρήστος Σιδηρόπουλος, Αλέξανδρος Στρατής, Πανταζής Φίλιππας. Μίξη, Βασίλης Βασιλάκης. Διεύθυνση παραγωγής, Στάμη Κακαρά. Σκηνοθεσία, Γιώργος Χατζηγεωργίου. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο κινηματογραφίας της ΕΡΤ. Resistiré, cualquier ataque.